Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η 9η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί πλέον ως η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Την ημέρα αυτή, σε ολόκληρο τον κόσμο, διοργανώνονται διάφορες δραστηριότητες για την ελληνική γλώσσα. Μια τέτοια δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε και στο Αργυρόκαστρο με πρωτοβουλία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, καθώς και σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστημίο Αργυρόκαστρου. Για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, αλλά και για αυτή την δραστηριότητα, είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Γλώσσα που μου δώσατε, μελώδησε στο στόμα. Ροδοσταμό που άνθησε στο πατρικό μου χώμα. Θαλασσινή η άβρα της, που νησιά η πνοή της. Τον κόσμο όλο γύρισε, αλλάργεψη φωνή της. Η Ανατολή τη λάτρεψε, η Δύση την καρπόθη. Πόθο γλυκό ζωντάνεψε σ' αυτόν που την ζυγώθη. Αθανασία γνώρισε στα έργα των ανθρώπων. Βεγγαριάσε τη σκοτεινιά ξένων λαών και τόπων. Η 9η Φεβρουαρίου, η ημερομηνία θανάτου του μεγάλου μας εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολομού, έχει καθιερωθεί πλέον ως Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Την ημέρα αυτή, σε ολόκληρο τον κόσμο, διεξάγονται δραστηριότητες προς τιμή της αρχαιότερης και της πιο πλούσιας γλώσσας του κόσμου. Για πρώτη φορά φέτος, και στο Αργυρόκαστρο διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση για την ελληνική γλώσσα. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυρόκαστρο, διοργάνωσαν στο αμφιθέατρο της σχολής αυτής μια ωραία δραστηριότητα. Στη δραστηριότητα αυτή, εκτός από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο κ. Τόλιο, παρευρέθηκαν και άλλοι επίσημοι τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Αργυρόκαστρο, όπως του Αντιδήμαρχος Ιωαννιδών κ. Παντελής Κολόκας, ο Περιφερειάρχης Αργυρόκαστρου Αστριταλία, ο Πρόξενος της Αλβανίας στα Ιωάννινα, Μπερλίνα και Κουρία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αργυρόκαστρο Μανδίλια, ο Πρόεδρος του ΚΙΑΔ και βουλευτής Βαγγέλης, ο πρόεδρος του ΜΕΚΑ Χρυστάκης Κίτσος, ο πρόεδρος της Ομονίας Λεωνίδας Παπάς, οι δήμαρχοι Δερόπολης και Φινίκης Ασυλίας Δέτσικας και Λεωνίδας Χρήστου και άλλοι. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία και η ερμηνεία τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη από τον Κώστα Σούτζο. Την εκδήλωση άνοιξε ο απεύθυνος του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπάρκας. Αφορά τη συγκεκριμένη μέρα που συνδέεται με τον εθνικό ποιητή, τον Σωμό Ζακίντου, που σπούδασε στη Δύση και διαλύθηκε να αποδείξει με τη δύναμη του πνεύματός του σε ένα πραγματικό κρίσιμο σημείο για τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους. Απέδειξε λοιπόν τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα, η οποία συνέχεια είχε βρει καταφύγιο στη λαϊκή ψυχή, στον λαϊκό λόγο, στη δημοτική γλώσσα της εποχής του. Ο Σολομός έδειξε με το έργο του ότι η ελληνική γλώσσα των σύγχρονων και ομοεθνών, η δημοτική, ήταν εισάξια με την αρχαία ελληνική και αποτελούσε, όπως ο ελληνικός λαός, αδιάσπαστη συνέχεια της αρχαίας ελληνικής, η δύναμη της οποίας στάθηκε στους αιώνες στα θεμέλια της συγκρότησης, της ανθρώπινης σκέψης, της επιστήμης και του πολιτισμού. Την εκδήλωση οργανώνει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, επιλέγοντας ως διεκπαιρεωτή το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυρόκαστρου, ως το βαρυσήμαντο θεσμό που προσπαθεί να σώσει και να προωθήσει τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, σε κληρονόμους ενός επίσης πλούσιου και αδιαρρέγνητου χώρου με αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αρχικά ανεγνώστη το μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Τέρας Κούιρ για το γεγονός αυτό.
μεταξύ των άλλων, ο κύριος Κουίκ επεσήμανε ως η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας υπενθυμίζει στο Δινεκές ότι η γλώσσα των Ελλήνων οδήγησε με βάση τα ιστορικά, φιλοσοφικά και λογοτεχνικά κείμενα στη γέννηση των οικουμενικών αξιών, οι οποίες νοηματοδοτούν τον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο, μεταλαμπάδευσε την ουσία της δημοκρατίας και συνέβαλε ουσιαστικά στη διάδοση του χριστιανισμού. Η ελληνική γλώσσα έχει το προνόμιο της αόρατης γραμμής που ενώνει τους ανθρώπους χωρίς να περιορίζεται από σύνορα. Ο κύριος Τόλιος. Παγκοσμίου επίπεδου γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και αφιερώνεται από σήμερα ο εορτασμός της ελληνικής γλώσσας ανά την γη, ανά την Ιφίλιο. Και πραγματικά είναι πέρα από σημαντικό ότι η πρώτη αυτή εκδήλωση στην Αλβανία λαμβάνει σε αυτόν τον εξώχως ακαδημαϊκό χώρο που λέγεται Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου μέσα από την συνεργασία μας με το τμήμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, με το οποίο κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Η σημερινή μας εποχή δυστυχώς χαρακτηρίζεται από συνεχώς αυξανόμενο βαθμό ασυγχύσεως όλων των ενιών, ακόμα και των πλέον κλασικών, και συχνά θα ακούσουμε τη φράση ότι οι λέξεις πλέον έχουν χάσει το νόημά τους. Νομίζω ότι η ελληνική γλώσσα είναι αυτή η δεξαμενή αλλά και αυτή η αναγκαία αναφορά στην οποία όλοι πρέπει να προστρέφουμε κάθε φορά που αναζητούμε την διακρίνωση του ακριβούς νοήματος της κάθε λέξεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε εποχές κρίσεως και συγχύσεως να έχουμε στέρεες αναφορές. Δεν σας κρύβω ότι όταν ακούω παιδιά που ασφαλώς είναι ταλαντούχα και λένε ότι μιλάνε 5 ή 6 γλώσσες, η δεύτερη μου ερώτηση είναι ποια είναι η μητρική τους γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμη και σε γλωσσικό επίπεδο να υπάρχει μια στέρεα γλωσσική αναφορά και πιστεύω ότι η μητρική λεγόμενη γλώσσα, ο καθένας μας όποια θεωρεί ως μητρική του γλώσσα, αποτελεί την πιο στέρεα μας όχι μόνο γλωσσική αλλά και προσωπικής ψυχολογικής ισορροπίας, ορθής ερμηνείας των γεγονότων, αυτών που συμβαίνουν και αυτών που θα συμβούν, αλλά βεβαίως συμβάλλει πάρα πολύ και στην ορθή εκτίμηση, αξιολόγηση και λήψη συνακόλουθα των αποφάσεων που απαιτούνται.
Είναι λοιπόν πέρα από την πολύ σημαντική σημασία της γλώσσας, είναι πάρα πολύ ένα απαραίτητο εργαλείο και σε πρακτικό επίπεδο για την καθημερινότητα, αλλά και για την ορθολογική όσο μπορούμε και με αυτό που λέμε στα αγγλικά common sense, αντιμετώπιση των τόσο πολύπλοκων προβλημάτων και επιπλοκών, αν θέλετε, που προκύπτουν στο σύγχρονο κόσμο. Μετά το Γενικό Πρόξενο, που ήταν και ο κύριος διοργανωτής της εκδήλωσης, χαιρέτησα με τη σειρά ο πρόεδρος του ΚΑΠ και βουλευτής Παγκέκτης Δούλιας, ο πρόεδρος του Μέγκα Χριστάκης Κίρτσος και ο πρόεδρος της Ομόνιας Λεωνίδας Παπάς, ο οποίος επισήμανε και προβλήματα που έχει σήμερα η εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Ένα λεπτό του Γκουγκό, που το έφερε για καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κορυτσάς, εάν το βιολί θεωρείται ο βασιλιάς των μουσικών οργάνων, η ελληνική γλώσσα είναι η βασίλισσα των γλωσσών. Υπάρχει και άλλη γλώσσα, οι ανώτερες στην αγγλική, και στη γλωσσολογία με διδάξαν ότι δεν υπάρχουν μικρές ή μεγάλες γλώσσες. Δεν υπάρχουν πλούσιες ή φτωχές. Είναι ένα εργαλείο που εξυπηρετεί μια κοινωνία σε μια συγκεκριμένη φάση της εξέλιξής της. Όμως, νομίζω πως το επιχείρημα σκοντάφτει όταν έχουμε μπροστά μας την ελληνική γλώσσα. Είναι μια γλώσσα την οποία τη βρίσκουμε παντού. Τη βρίσκουμε στην πολιτική μέσω της πόλης. Τη βρίσκουμε στους ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς χώρους. Τη βρίσκουμε στην NASA, όπου όλα τα διαστημόπλια της έχει βαφτίσει με ελληνικές ονομασίες. Και ως κορύφωμα της παρουσίας αυτής της γλώσσας στις άλλες γλώσσες, επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας να υπενθυμίσω την ομιλία του ξενοφόντα Ζολότα, του μεγάλου Έλληνα ακαδημαϊκού, στη Διεθνή Τράπεζα, όταν εκπροσωπούσε την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου απευθύνθηκε στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικές λέξεις. Ελπίζω αυτή η μέρα να αποτελέσει πλέον κάθε χρόνο μέρα εορτής και πάνω απ' όλα να μην ξεχάσουμε πως είναι μια γλώσσα η οποία δεν ήταν και δεν είναι μόνο το νερό της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Είναι μια γλώσσα με ιστορική, διαχρονική, ευρύτερη παρουσία και συμβολή. Θέλω να σας πω ότι οι μαθητής, το μάθημα που συγχαινόμουν πιο πολύ ήταν η γραμματική. Ήμουν ερωτευμένος με τη γεωμετρία, τα μαθηματικά γενικότερα. Άρχισα να αγαπώ τη γλώσσα πιο μεγάλος, όταν για κάποιο λόγο στην κάθε λέξη που άκουγα ήθελα και την ετυμολογία της. Και ειδικότερα λέξεις από τη δική μας ντοπιολαλά. Τη λέξη ξέχασα την έμαθα στο πανεπιστήμιο. Αστόχησα, λέγαμε εμείς. Επίσης, άκουσα μία γιαγιά όταν του ρώτησαν τι κάνει ο παππούς, ο γέρος, απάντησε «αγγελοκρούεται». Δεν ξέρω αν την ξανακούσετε αυτή τη λέξη. «Της κρούει ο άγγελος». Ή τη λέξη «αφουγκράζομαι», που λέμε, δεν λέμε «αίσθησα ευθύ» όπως λέμε στα λαϊκά, αλλά λέμε «φρικάζομαι» εμείς εδώ στο δικό μας τον τόπο. Δεν αναφέρθηκα σε αυτά για να σας πω την προσωπική μου ιστορία, αλλά εκπροσωπώντας την εθνική ελληνική μειονότητα, την Ομόνια, εάν κάτι έχω να περηφανευτώ εκπροσωπώντας την Ομόνια, που είχε ως πρώτο στόχο την ανάδειξη και καλλιέργεια της μητρικής μας γλώσσας, ήταν ότι αν πετύχαμε κάτι στην παιδεία ως εθνική ελληνική μειονότητα, ήταν ότι επεκτείναμε τα 4 χρόνια που είχαμε διδασκαλίας αυτή την παιδεία ή αυτό το σύστημα εκπαίδευσης που κληρονομήσαμε το ολοκληρωτικό καθεστώς, η διδασκαλία να πάει στα 8 και μετά στα 9 χρόνια, αλλά και να ανοίξουν ελληνικά σχολεία στην πόλη των Αγίων 40, του Δελβίνου, του Αργυροκάστρου και αλλού. Βεβαίως υπάρχουν εξαιρετικοί συμπολίτες μας Αλβανοί που αγαπούν τόσο την ελληνική μειονότητα όσο και την ελληνική γλώσσα. Μπορείτε όμως να διαπιστώσετε αυτό το εχθρικό περιβάλλον από όλες τις πινακίδες που είναι στους δρόμους που είναι μουντζουρωμένες γιατί είναι στα ελληνικά, αλλά και με αυτό που σημαίνει στην δική μας σημερινή εκπαίδευση. Σε πάρα πολλά σχολεία αυτό που συμβαίνει με τα συγγράμματα
Πολλές φορές δικά μας παιδιά αναγκάζονται να φεύγουν από τις ελληνικές τάξεις λόγω της έλλειψης των επιβλίων και να πάνε στις αλβανικές τάξεις. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, είμαι βέβαιος ότι υπάρχει και μια σκοπιμότητα. Τελειώνω. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα εδώ όχι για να ικανοποιήσουμε την υπερηφάνειά μας, λέγοντας πόσο περήφανοι είμαστε που είμαστε Έλληνες και πόσο περήφανοι που μιλούμε την ελληνική γλώσσα. Αυτή η εκδήλωση πρέπει να αποκτήσει και μια κοινωνική και εθνική διάσταση. Δεν πρέπει αυτός ο διάλογος να παραμείνει σε αυτή την αίθουσα. Έχουμε τη δυνατότητα σήμερα μέσω του διαδικτύου να προβληθεί η εκδήλωση, να το δουν περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά δεν ξέρω αν προβλέπετε στο πρόγραμμά σας, θα μπορούσαμε και ένα ψήφισμα να έχουμε για το σεβασμό και την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία. Ο ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο αξιότιμος πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γιώργος Καψάλης με θέμα σκέψεις και προβληματισμοί για το παρόν της ελληνικής γλώσσας. Εδώ και πολλούς αιώνες, με βάση την ιστορία και τον πολιτισμό που έχουν αναδειχθεί από τα σπλάχνα της. Ο σεβασμός προς κάθε ομιλούμενη γλώσσα είναι επιβεβλημένος. Γιατί κάθε γλώσσα εκφράζει τον κόσμο που μας περιβάλλει με τον δικό της τρόπο. Η ελληνική γλώσσα, εκτός από τη μακραίων ιστορία της, διακρίνεται για τον λεξιλογικό πλούτο που την χαρακτηρίζει, αλλά και για τα ανυπέρβλητα κείμενα που έχουν γραφτεί
διαχρονικά σε αυτήν. Ηρωικό και διδακτικό έπος, ιστορία, τραγωδία και κομμωδία, νεότερη ποίηση και λογοτεχνία έχουν λάβει στην ελληνική γλώσσα την τέλεια μορφή τους και έχουν καταστεί αθάνατα για ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για κείμενα με βαθύ και ουσιαστικό περιεχόμενο, με παρανθρώπινες αλήθειες, με το μυαλό και την ψυχή της ανθρωπότητας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που στο ιστορικό και όμορφο Αργυρόκαστρο και στο Πανεπιστήμιο του διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς το Πανεπιστήμιο Αργυρόκαστρο για αυτό το δώρο προς την ελληνική γλώσσα και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Μετά τον κύριο Καψάλη, η καθηγήτρια του τμήματος Μιρέλα Καρατζά μίλησε για τη διαχρονικότητα της ελληνικής ως γλώσσα του παγκόσμιου πνεύματος και η προσφορά του Διονυσίου Σολομού. Θεωρείται ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής του 19ου αιώνα, επικεφαλής της Επενησιακής Σχολής και εθνικός ποιητής της πατρίδας μας, όχι μόνο γιατί έγραψε τον εθνικό της ύμνο, αλλά και γιατί επιδέασε καθοριστικά το νεότερο ποιητικό της λόγου και συνέβαλε γενικότερα στην ανάπτυξη των ελληνικών γραμμάτων τη στιγμή που το ελληνικό κράτος πήγαινε να δημιουργηθεί. Έτσι, ανέλαβε μόνος του και χωρίς ουσιαστική βοήθεια ένα τιτάνιο ποιητικό έργο, χρησιμοποιώντας πρώτος την εθνική λαϊκή γλώσσα. Αλλά ποια είναι η πορεία της ελληνικής γλώσσας μέχρι την εποχή του Σολομού? Οι κύριες φάσεις της εξελικτικής πορείας της ελληνικής γλώσσας είναι πέντε. Αρχαϊκή γλώσσα των Μυκηναϊκών χρόνων, που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν γραμμική β', αρχαία ελληνική γλώσσα με την αλφαβητική γραφή και τις διαλέκτους της, ελληνιστική κοινή των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, μεσαιωνική γλώσσα του βυζαντινού ελληνισμού, κομβικό σημείο μετουσίωσης της ελληνικής κατά τον 15ο αιώνα. Η νέα ελληνική, τελευταία η νεοελληνική γλώσσα, ιστορικά γνωστή και ως ρωμαϊκά, αναφέρεται στις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες των ελληνικών που ομιλούνταν στη σύγχρονη εποχή. Στην αρχαία ελληνική δημιουργήθηκαν, αποτυπώθηκαν και κληροδοτήθηκαν τα μεγίστη σημασίας, βάθους και πλούτου έργα του αρχαίου πολιτισμού, η Ιλιάδα και η Οδύσσια του Ομίλου, οι τραγωδίες του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, οι κομμωδίες του Αριστοφάνη, το αθάνατο έργο του Ηροδότου, του πατέρα της ιστορίας, του Θουκυδίδη, των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και πολλά άλλα. Παρατηρεί ο Οδυσσέας Ελίτης. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία γλώσσα, η ενιαία γλώσσα η ελληνική. Το να λέει ο Έλληνας ποιητής ακόμη σήμερα, ουρανός, θάλασσα, ήλος, η σελήνη, η άνεμος, όπως το έλεγαν η Σαφώ και ο Αρχίλογος, δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή μιλώντας με τις ρίζες μας. Τις ρίζες μας που βρίσκονται εκεί, στην αρχαία. Η νέα ελληνική είναι συνέχεια της αρχαίας. Έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμυλα, θαλπορή και φιλότιμο. Μόνο η ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνο αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον. Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς πώς να γράφουμε σωστά. Μετά τους χαιρετισμούς και τις ομιλίες, σειρά είχε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Για τη Ελλάδα» του Ισπανού καθηγητή φιλολογίας Πέδρο Ολάρα. Thank you.
ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το κεράνι μας. Στην τράμε σκοτωδιά, δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και να μας θερινώ. Εμείς θα σβήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ούτε την ώρα αισθάνομαι πως είμαι ο ίδιος μια αντίφαση. Αλήθεια, η Στουητική Ακαδημία έκρινε πως η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα περιλάλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα μορφή της περιορισμένη, άξιζε αυτή την υψηλή διάκριση. Και το βίντεο με συνέντευξη του καθηγητή Γεωργίου Βαμπινιώτη για τους τρεις παράγοντες που επιβεβαιώνουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας. Μια παρουσία μέσα σε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης οπωσδήποτε, αλλά και γενικότερα στον κόσμο. Αυτό έχει γίνει μέσα από τα κείμενα και τον ελληνικό πολιτισμό, κυρίως τα χρόνια της αναγέννησης. Τότε είναι που ανακαλύπτουν την Ελλάδα και τότε είναι που αρχίζουν και μελετούν τα ελληνικά κείμενα και τα λατινικά, και από εκεί αυτή είναι η δίωδος των ελληνικών λέξεων στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αν συνιστά κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον ελληνικό πολιτισμό, περισσότερα από όλα τα άλλα θα έλεγα, είναι η συνέχεια της γλώσσας. Μιλάμε για μια συνέχεια του ελληνισμού. Λοιπόν, αυτή η συνέχεια δεν είναι τόσο στα αρχιτεκτονήματα, δεν είναι σε άλλα πράγματα, είναι κυρίως στη γλώσσα μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε και να το λέμε με σαφήνεια και με μια καθαρότητα, ότι η ελληνική γλώσσα ξεκινάει να ομιλείται τουλάχιστον το 2000 π.Χ. και επί 4.000 χρόνια μιλιέται αδιάκοπα, το τονίζω αδιάκοπα, δεν υπάρχουν κενά σε αυτή τη γλώσσα. Αυτό δεν συμβαίνει με άλλες γλώσσες, γιατί παλιές γλώσσες υπάρχουν και άλλες, αλλά δεν έχουν αυτή τη συνέχεια, γιατί μέσα στο χρόνο άλλαξαν οι γλώσσες, δηλαδή χρησιμοποίησαν άλλες μορφές γλώσσας. Αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο αξίζει να το σχολιάσουμε εν συνεχεία. Και το τρίτο είναι η συνέχεια, η δομή
και η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη νέα και στις παλιότερες μορφές της γλώσσας μας, τα παλιότερα ελληνικά μας ακόμη και τα αρχαία. Το ότι ο Έλληνας ακούει ή διαβάζει το Ευαγγέλιο 2000 χρόνια πριν και καταλαβαίνει με ελάχιστες λέξεις που δεν γνωρίζει, το ότι διαβάζει τον Ξενοφόντα, δηλαδή ένα πεζό κείμενο, ή διαβάζει τον Έσοπο και καταλαβαίνει, αυτό να πηγαίνει δηλαδή 2.000-2.500 χρόνια πριν, αυτό δεν συμβαίνει με καμία άλλη γλώσσα. Αυτό λοιπόν είναι η συνέχεια που οφείλεται στην επιβίωση του λεξιλογίου και των δομών της γλώσσας, γραμματικών και συντακτικών, και επίσης οφείλεται στην αναβίωση, δηλαδή στο ξαναζωντάνεμα λέξεων με το κίνημα του ελληνικού διαφωτισμού, Κοραής και άλλοι, που απεμάκρυναν από την ελληνική, αυτό σημαίνει καθαρεύουσα, κάθαρση, από τουρκικές, βενετσιάνικες λέξεις και εισήγαγαν ελληνικές λέξεις. Τέχοντας τον εορτασμό για την ελληνική γλώσσα, ένα εξαιρετικό και σημαντικό γεγονός, αφού το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου από το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού και Παράδοσης, τις Πριτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου για την εξαιρετική συνεργασία και την εξαιρετική περιποίηση που προσφέρουν στο συγκεκριμένο τμήμα, όπου το τμήμα, εκτός από την ίδια την ελληνική μειονότητα, αποτελεί τον δεύτερο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Αλβανία και την Ελλάδα. Πρόσφατα είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στα Ιωάννινα τον κύριο Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου με μια πολυμελή αποστολή του, με σκοπό να προωθήσουμε την περαιτέρω συνεργασία, και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι πράγματι στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Σειρά είχαν οι απαγγελίες των φοιτητών του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού. Στην γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό σας ομογείο στο μήνυμα. Μονάχα έχει μια γλώσσα μου σας ομογείο στο μήνυμα. Εκεί σπάει και πέφτες, ανεμόδα τα ρήματα. Πρέπει να τα πράσινα μας τα γαλάζια. Όσο είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια μέρουσες, με τα πρώτα λόγια του σιρήνου. Ως τρακαρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Μονάχα έπνια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Εκεί η ρόδια, κηδόνια, θεοί με λαχνινή, θεοί και εξάδελφοι. Το λάδι αδειάζοντας με στα πελώρια κιούπια. Και πνοές από την ματιά ευρυδιάζοντας λιγαριά και σχήμα. Σπάρτο και περόριζα με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων, ψαλμοδίες γλυκές με τα πρώτα πρώτα δόξης. Μονάχα έπνια η γλώσσα μου με τα πρώτα πρώτα δόξης. Όταν κάποτε φύγω, από τούτο το φως θα ελευθερωθώ προς τα πάνω, όπως ένα αδειάκι που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου, ανάμεσα, στους γαλάζιους διαδρόμους, συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά, επειδή δεν ξέρουν γλώσσες, μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. Όπως η μέλισσα, γύρω από ένα άγριο λουλούδι, όμοιο και εγώ, τριγυρίζω διαρκώς γύρω από τη λέξη. Ευχαριστώ τις μακριές σειρές των προγόνων που δούλεψαν τη φωνή. Την τεμάχισαν σε κρίκους, δικά μα νοήματα. Τη σφυριλάτησαν όπως το χρυσάφι μου τα λουγή. Και έγινε όμοιρη, εσχύλη, Ευαγγέλια και άλλα κοσμήματα. Με το νόημα των λέξεων, αυτόν το χρυσό του Χριστού που βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς μου. Συνδέομαι, συμμετέχω στον κόσμο. Σκεφτείτε, είπα και έδωσα, αγαπώ. Η δραστηριότητα με την Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας έκλεισε με την παράθεση κοκτέιλ για όλους τους παρεμβεσκόμενους και με την υπόσχεση πως η ημέρα αυτή, η 9η Φεβρουαρίου, θα γιορτάζεται μεγαλοπρεπώς κάθε χρόνο.
κλείσουμε και λίγο.
Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Ως τότε, να είστε όλοι καλά.